Γι' αυτό! Γεια σας, Take It Serious. Καλώς ορίσατε σε ένα unboxing με τον καλύτερο unboxer του ελληνικού και όχι μόνο YouTube. Είναι ο Μιχάλης του Take It Serious και τι θα σας δείξει σήμερα. Το βλέπετε εδώ και βλέπετε ότι έχει ένα drone Xiaomi, το MI4K, και έχει και ένα drone Xiaomi Fimi. Είναι το μικρό, η θηγατρική της. Λέτε, υπάρχει ένα μικρό drone και ένα μεγάλο drone. Τι μας λείπει? Το μεσαίο, το καλύτερο. Αυτό, το μεσαίο και το καλύτερο. Ήρθε, είναι το Fimi X8 SE. Ελπίζει η Xiaomi ότι το συγκεκριμένο drone θα αποκτήσει μια φήμη, γι' αυτό και το λέει φήμη, X8 SE. Είναι, ας πούμε, το compact, ας το πούμε αλλιώς, το ταξιδιωτικό drone που το παίρνεις μαζί σου όπου κι αν είσαι, το χωράς σε μια τσάντα και το πετάς. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ. Εδώ είχα ένα μαχαίρι κάποτε, αυτό ψάχνω πως το βάλετε. Να το, ρε παιδιά, εδώ, όμορφο και ωραίο. Το βγάζω. Τώρα, πολλοί στα σπίτια τους θα αναρωτιούνται και θα λένε, καλά ρε, έχετε ολόκληρο Master of the Drone στο κανάλι και δεν είναι εκεί μαζί σας να δείξει το drone αυτό? Θα έρθει κατευθείαν να κάνει τη δουλειά την οποία ξέρει, να το πετάξει, να το δοκιμάσει. Εμείς σήμερα το δείχνουμε. Και βλέπω εδώ το drone, τους έλικες, το χειριστήριο, τα ρεύματα, τα καλώδια. Γίνει καμιά ζημιά, ανοίγω τους έλικες. Πρώτα αυτοί πάνε λογικά, οι κάτω. Α, για να μην βρίσκει κάμερα, ρε. Η οποία κάμερα είναι αυτή εδώ. Και η οποία κάμερα, Δημήτρη, είναι από τα δυνατά χαρτιά αυτού του drone. Γράφει 4K 30fps. Γράφει 1080 στα 60fps. Στα 100fps, συγγνώμη. 2K 160fps. 2K 60fps. Γράφει 720. 200fps. 100Mbps. 100Mbps στα 4K και στα 30fps. Τα ξέρει. Τα ξέρει ο Δημήτρης. Φαίνεται πίσω από την κάμερα. Το γράφεις, Αλέξη. Γιατί δεν βλέπει ότι το γράφεις. Δεν καταλαβαίνει το γράφεις. Θες να το βάλεις να φαίνεται? Μια σπρίλα τώρα γίνεται. Εντάξει, όχι, για τα πάντα υπάρχει μια λύση στο κανάλι του Take It Serious. Βλέπουμε ότι υπάρχουν έλικες. Τρεις. Και άλλοι τρεις. Γιατί έξι? Γιατί πάντα θες ένα αναπληρωματικό σε περίπτωση που γίνει ζημιά να βάλεις έναν άλλον. Τη γραμμή αυτή τη βλέπεις? Εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχει εδώ και διαγωνίως. Αντιστοίχως έχεις τους αντίστοιχους έλικες. Με γραμμή. Τη βλέπεις τη γραμμή στους έλικες? Άρα σου λέω ότι αυτή η γραμμή μπαίνει εδώ. Πατητά και στριφτά. Πολύ μου αρέσει να κάνω πράγματα χωρίς να διαβάζω το manual. Έχω περισσότερες πιθανότητες αποτυχίας έτσι. Καταρχάς, το βασικό δεν είπαμε από πού μας ήρθε. Μας ήρθε από τον Banggood. Αυτή είναι η μπαταρία. Η μπαταρία είναι όλο το βάρος. Πόσο είναι το βάρος όλο του drone? Είναι περίπου 750 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί. Η μπαταρία φορτίζει εδώ, κουμπώνει στον ειδικό της αντάπτορα. Ρεύμα, τι ρεύμα? Ευρωπαϊκότατο, ευρωπαϊκότατο. Τσακ κατευθείαν μέσα. Η μπαταρία, με μια μπαταρία πόσες ώρες πτήσεις κάνεις? Τι ώρες, γελάει ο κόσμος. Πάντα τα drone λες είναι λεπτά πτήσεις. Σε νηνεμία θα λέγαμε, πετάει μέχρι και 33 λεπτά. Χρόνος, αρκούντος ικανοποιητικός. Συνήθως τα drone εμείς έχουμε συνηθίσει και το DJI που έχουμε, το 3SE, και το Xiaomi που σας δείξαμε πριν λίγο, περίπου στα 20 λεπτά να τα πετάμε. Δεν είναι καλό να ξελιγώνεις και την μπαταρία. Λοιπόν, είπα την μπαταρία, τη βάζω την μπαταρία μέσα. Θέλουμε να ακούσουμε το κλακ, το ακούσαμε το κλακ. Ένδειξη πάνω, 4 γραμμές για να μας λέει πόση στάθμη έχει. Πού είναι το χειριστήριο? Εδώ, ωραίο χειριστήριο. Τι δεν έχει το χειριστήριο? Κουμπιά. Buttons, joysticks. Τα οποία τα βγάζεις, τα έχει μέσα. Στο κάνει τόσο κόντρο, σου λέει για να το βολέψεις. Να το βάλεις έτσι και να μην εξέχουν τα κουμπιά και στα χαλάσουμε. Εδώ ήταν, σε αυτή την υποδοχή τα βάζεις, τα βγάζεις, τα κουμπώνεις. Πολύ απλά. Με προσοχή να πιάσει ίσια. Τι δεν έχει οθόνη. Βάζεις το κινητό εδώ. Adjustable. Tablet παίρνει. Μέχρι και tablet παίρνει, ακριβώς. Οι κεραίες το κάνουν και οι αισθητήρες που έχει να μπορεί να πετάξει 500 μέτρα ύψος και 5 χιλιόμετρα μακριά από την πηγή μας. Δηλαδή να είμαστε εμείς εδώ, από το δέκτη μάλλον. Έχουμε το δέκτη εδώ, το ελέγχουμε και φτάνει 5 χιλιόμετρα μακριά το drone και το ξαναεπιστρέφουμε πίσω. Flight mode και auto return home. Πλήκτρο ενεργοποίησης. Εδώ μας δείχνει τη στάθμη της μπαταρίας του χειριστηρίου. Εδώ είναι αποθήκευση του καλωδίου, δηλαδή δεν θες να έχεις το καλώδιο μέσα στα πόδια. Ποιο καλώδιο? Το καλώδιο αυτό, το οποίο συνδέει το χειριστήριο μέσω αυτής της υποδοχής με το κινητό σας. Το καλώδιο το συνδέουμε στο USB εδώ και μας έχει τρεις υποδοχές αντίστοιχες για το κινητό μας. Επιλέγουμε ποια θέλουμε εμείς. Το κουμπί αυτό είναι το auto landing. Αυτόματη προσγείωση, αυτόματη απογείωση. Εδώ ρυθμίζουμε το gimbal, το πάνω κάτω λογικά, του γκιμπάλεως. Και εδώ αντίστοιχα άλλη ροδέλα για ρυθμίσεις. Πίσω για φωτογραφία από τη μία, για βίντεο από την άλλη. Αυτή είναι η καμερά του.
με ενσωματωμένο gimbal τριών αξώνων. Τι σημαίνει αυτό? Απόλυτη σταθεροποίηση. Αισθητήρες από κάτω, ποδαράκια για να στέκεται. Είδαμε ότι διπλώνουν και ότι μαζεύουν, τα έχουμε ανοίξει, βάλαμε και τους έλικες. Είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε. Τι πρέπει να κάνουμε πριν πετάξουμε? Να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Λοιπόν, όσο κατεβάζουμε την εφαρμογή, η εφαρμογή είναι Fimi Navi. Αν δεν υπάρχει στο Google Play, αν σας βγάζει ότι δεν εμφανίζεται, μπορείτε να το γράψετε στο Google Fimi Navi APK, θα το κατεβάσετε από εκεί. Την κατεβάζουμε, την εγκαθιστούμε. Μέχρι τότε πάμε να δούμε τον drone. Gimbal τριών αξώνων με την καμερούλα μας. Είπαμε χαρακτηριστικά της κάμερας, είπαμε ότι γράφει 4K 100 Mbps στα 30 frames per second. Είπαμε ότι γράφει 100 frames per second στα 1080p. Φαίνεται πολύ δυνατή, αυτό έχουν γράψει και έχουν πει όσοι το έχουν δείξει. Στο πλάι, πέρα από το unlock της μπαταρίας, υπάρχει αυτή η υποδοχή εδώ, όπου μπαίνει η κάρτα μέσα και έχει κουμπί για Wi-Fi και μια micro USB υποδοχή μαζί με τα υπόλοιπα. Το έχουμε συνδέσει και στην εφαρμογή. Εδώ μπορούμε να δούμε τον Δημήτρη παράδειγμα. Τώρα την ανεβάζουμε την κάμερα. Βλέπετε, το ρυθμίζουμε όπως θέλουμε. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο drone έχει πολλές λειτουργίες, τις οποίες μπορούμε να βάλουμε και με shortcuts σε αυτά τα κουμπιά. Εδώ έχει 5 πλήκθρα. Μπορείς να συνδέσεις το κάθε ένα, δηλαδή το πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, μέσα, αυτά τα 5, να κάνει το κάθε ένα κάτι. Δηλαδή έχει λειτουργία follow me, έχει λειτουργία που φεύγει από το αντικείμενο, έχει λειτουργία που κάνει focus στο αντικείμενο. Έχει λειτουργία άλλη που κάνει γύρω-γύρω κόλπα. Γενικά αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι είναι πολύ στιβαρή η κατασκευή τόσο του χειριστηρίου όσο και του drone. Δηλαδή μπορεί να είναι ok, να είναι μικρό, να είναι compact, να είναι ελαφρύ, αλλά είναι πολύ στιβαρό. Μας έχει εντυπωσιάσει και το drone το 4K της Xiaomi, δηλαδή μας έχει αφήσει ικανοποιημένους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που το δουλεύουν επαγγελματικά, παρόλο που σαν κόστος είναι πιο χαμηλό σε σχέση με τον ανταγωνισμό, με κάποιο Phantom ας πούμε, με κάποιο DJI. Αυτό πάει να κάνει και το Fimi X8, δηλαδή σε πιο χαμηλό budget, αυτή τη στιγμή κάνει γύρω στα $480, $500, κάπου εκεί στο Banggood, ίσως βρούμε και κουπόνι για φθηνότερα, πάει να χτυπήσει τα drones που είναι στην ίδια κατηγορία, δηλαδή είναι compact, έχουν αυτές τις λειτουργίες, αλλά κοστίζουν από 900-1000 ευρώ και πάνω. Όπως? Όπως το DJI. Το Mavic. Το Mavic. Τώρα θα μου πεις όχι το Mavic το Zoom που έχει άλλη λειτουργία, ok. Ίσως όχι το Mavic το 2. Αλλά εκεί που άλλος θα πήγε να πάρει το Mavic το 1, ας πούμε, γιατί έχει φθηνή λίγο, ξαφνικά οπ, πετάγεται το Fimi X8 και σου λέει: Λαδόρι, φίλε, είμαι $300, €300 φθηνότερος. Κοίτα μου, ρίξε μια ματιά και σε μένα, ας πούμε. Να το σηκώσω? Όχι. Όχι, όχι, όχι! Γι' αυτό! Γι' αυτό! Γι' αυτό, Χριστό! Μη φοβάστε, ρε. Τι σκόνη σήκωσε. Ε! Δεν έχω να πω κάτι άλλο, παιδιά. Γεμίζαμε σκόνη το δωμάτιο, σηκώσαμε αέρα, δροσιστήκαμε. Το πάμε όπως είναι, όσο έχει, το πάμε στο Master of the Drones, το πάμε στον Περικλή. Να το δει, να το κρίνει, να το πετάξει, να το δουλέψει και να μας πει τη γνώμη του. Φεύγουμε με μία κίνηση των δαχτύλων. Γεια σας, Περικλή. Καλησπέρα, Τίκη Τσίρους. Ήρθαμε να το πετάξουμε. Να δούμε αν αξίζει τα λεφτά του. Πόσο κάνει, ξέρεις, πάνω κάτω? Γύρω στα 500 με 600. 400, πολλά λες, νομίζω. 80. Κατέβα λίγο. Κι άλλο. Κατέβα, ρε. 420. Κατέβα. 400. θα δούμε. Θα έχει κουπόνι. Λοιπόν, πρώτη πτήση. Ξεκινάμε. Oh. Σκάστο! Φαίνεται δυνατό. Τώρα γράφουμε σε 2K 60 fps. Σταθερό είναι, ωραία πουλιά. Πόσο ψηλά είμαστε τώρα? Στην μήνυση στα 27 μέτρα. 27 μέτρα. Πάμε λίγο μέχρι τον άναυρο να δούμε λίγο και την απόστασή του. Έχει πιάσει 13 δορυφόρους. Φαίνεται αρκετά γρήγορο. Η εντολή που θα δώσεις θα την κάνει αμέσως, θα την κάνει γρήγορα. Στο στρίψιμο μέσα... και αυτά. Ναι, είναι. Θέλει μέσα από το μενού να το ρυθμίζει. Εκτός να το έχεις στο racing τώρα γι' αυτό. Όχι, όχι. Νομίζω είναι στο απλό mode. Δηλαδή, αν το βάζεις στο racing mode, τι θα κάνει? Παπάδες. Έχει όντως πολύ γρήγορη άμεση εντολή και γρήγορη. Και θέλει λίγο εξάσκηση. Βέβαια, όλα διορθώνονται από το μενού. Να βγάλουμε για καμιά φωτογραφία να δούμε τι κάνει.
Από θέμα σταθερότητα, πώς το βλέπεις? Είναι αρκετά σταθερό. Φαίνεται, δηλαδή δεν έχει θέμα. Καλά, δεν φυσάει κιόλας. Έχουμε φτάσει στα 93 μέτρα ύψους. Έχει πάει τόσο ψηλά. 100 μέτρα ύψους. Μπράβο ρε Δημήτρη. Το βάλαμε σε sport mode. Να δούμε τα γκάζια του. Ωραία φίλε. Σηκώθηκε με τη μία τώρα ε. Απότομο πολύ. Είναι ένα όντως δηλαδή drone που όντως έχει καλές ταχύτητες όπως μας δηλώνει και η μπαταρία του καλά κρατεί. Πάμε να δούμε το drone. Να κάνουμε το rocket όμως που φεύγει θεία πάνω. Προς τα πάνω. Και να πάει μέχρι 30 μέτρα. Και πατάμε go. 3, 2, 1. Και πάει προς τα πάνω μόνο του. Έχει ακριβώς και την ίδια λειτουργία ώστε να ανεβαίνει προς τα πάνω και να φεύγει υπογωνία. Θα βάλουμε να ακολουθήσει τον Αλέξη τώρα, μόνο του. Θα ακολουθήσει τον Αλέξη. Τον έχει λοκάρει τον Αλέξη. Τον drone ακολουθεί τον Αλέξη. Α, ωραίο αυτό. Δεν κάνουμε τίποτα. Έλα, πήγαινε από την άλλη, Αλέξη. Low battery. Please land ASAP to avoid damaging. Καλά, ντε. Η μπαταρία τώρα είναι στο 26%. Βέβαια, πετάμε αρκετό χρόνο. Έχουμε σίγουρα ένα 20 λεπτό. Και το τρέχαμε, το σκάγαμε κιόλας. Και παραπάνω και μαζί με τις δοκιμές που κάναμε, καταναλώσαμε την μπαταρία και να ενημερώσω ότι δεν ήταν και 100% φορτισμένο. Ήμασταν γύρω στο 95% να ξεκινήσαμε την πτήση μας. Αρκετά καλό, αρκετά γρήγορο. Απλά θέλει λίγο εξάσκηση. Για να μπορείς να πεις ότι θα ξεκινήσεις να το πετάς σε πιο κλειστούς χώρους. Πάντως εντάξει, το παίρνει και ένας αρχάριος για να κάνει. Είναι εύκολο, επειδή έχει και το GPS και κρατιέται σταθερό. Έχει ultrasonic αισθητήρα, έχει κάμερα. Γι' αυτό και μένει σταθερό έτσι λόγω των αισθητήρων και του GPS. Έχει ψύχτρα από κάτω. Γενικά σε ποιότητα είναι πάρα πολύ. Καλή κατασκευή. Φαίνεται, είναι. Ναι. Και είναι και ομορφούλικο. Ναι. Ωραία είναι. Καμία σχέση με τα κινέζικα τα παιχνίδια. Είναι ναι. Καθαρά επαγγελματικό drone. Ναι. Απλά. Είναι ένα drone το οποίο και μπορεί να το πάρει αρχάριος, αλλά πάντα σε ανοιχτό χώρο για να εξασκηθεί, για να μην τρομάξει στις αρχές με τις πρώτες πτήσεις. Τελική άποψη? Αρκετό, αρκετά καλό. Ωραία. Πιστεύω ότι αν έχει κάτω από 500 ευρώ, αξίζει τα λεφτά του σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα. Έχει link στην περιγραφή, Αλέξη. Έχει link στην περιγραφή. Έχει link στην περιγραφή για να το πάρετε από το Banggood. Εγώ πάω πολύ θέλω ένα τέτοιο νημίτρο. Πες να έχει κουπόνι, να ξέρεις. Ωραίο, είναι πολύ καλό. Με γεια σου. Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Άμια.